βλέπω στην εικόνα η Ιλιάνα με τον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος με την Ιλιάνα και ανάμεσά τους ένας κεραυνός. Ακριβώς. Μπήκε ο κεραυνός ανάμεσα στο ζευγάρι που τόσο πολύ μας αρέσει, τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ θέλουμε να τους έχουμε ένα πλάνο, μια κοινή φωτογραφία. Λοιπόν, το ζευγάρι χώρισε σήμερα σύμφωνα με τις δικές μας πηγές. Ήτανε μαζί άρα, γιατί εμείς δεν έχουμε είμαστε σίγουροι ούτε για το αν ήταν μαζί κάποια στιγμή. Ήταν μαζί, γνωρίστηκαν το Μάιο. Ο Πόπου είχε και είχαν πει ότι αυτό είναι το κορίτσι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ήταν μαζί το καλοκαίρι, κάπου εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το χάσαμε κάπου. Χώρισαν το καλοκαίρι μαζί και χώρισαν το χειμώνα, βρε παιδιά. Καταστροφή πρέπει να γίνεται κανονικά. Εντάξει, ίσως ο χειμώνας. Τέλος πάντων, το Νοέμβριο λοιπόν αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Και ήταν μια χαρά, όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που έφτασε 21 Δεκεμβρίου, η ημέρα δηλαδή που βγήκε μέσα από το Happy Day η είδηση ότι η Ιλιάνα Παπαγεωργίου, Πόσο Σαρδάμ, έχει παντρευτεί και είναι παντρεμένη. Ότι είχε κάνει ένα γάμο ο οποίος ήταν κρυφός με έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε πάρα πολλά χρόνια σχέση. Mm-hmm. Νομίζω η καταγωγή του ήταν από το Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, του ανθρώπου αυτού. Βεβαίως. Και δεν το ήξερε ο Κωνσταντίνος. Δεν το ήξερε ο Κωνσταντίνος. Το έμαθε δηλαδή μέσα από την τηλεόραση. Και έτσι αυτή ήταν και η αιτία που είπε ο Κωνσταντίνος στην Ιλιάνα να χωρίσουν. Τα Χριστούγεννα ήταν λίγο μαύρα, μάλλον και για τους δύο. Και είναι και πολύ λογικό. Ήταν πολύ λογικό να αντιδράσει έτσι ο Κωνσταντίνος, φαντάζομαι. Εντάξει, αφορούσε το παρελθόν της αυτό. Ήταν κάτι το οποίο έγινε, τελείωσε, πέρασε, έφυγε. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει διαζύγιο σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν είναι κάτι επίσημο ότι συνεχίζει να είναι παντρεμένη. Και είναι ένα κεφάλαιο της ζωής της Ιλιάνας. Πολύ μεγάλο αυτή η σχέση για να οδηγηθεί και στο γάμο. Και τώρα, όταν είσαι σε σχέση με ένα κορίτσι που είναι παντρεμένη και στο κρύβει και τόσο καιρό, γιατί ήταν 6-7 μήνες ήταν μαζί. Ναι, αλλά τελείωσε η σχέση μου. Αν είσαι ερωτευμένος με τον άλλον και είσαι τι ωραία, θα κάτσε να το συζητήσεις, θα κρατήσεις λίγα μουτράκια. Δύο μέρες δεν θα μιλήσεις, δύο νύχτες θα γυρίσεις την πλάτη. Την Τρίτη θα πέσει το κάστρο. Θα πέσει το κάστρο, αλλά ήταν παντρεμένη. Ναι, το κατάλαβα. Αυτή ήταν παντρεμένη. Είναι παντρεμένη, δεν ήταν. Και είναι. Δηλαδή, για φαντάσου να είσαι με κάποιον άνθρωπο και να μαθαίνεις ξαφνικά ενώ είσαι μια χαρά. Από το Happy Day, από την τηλεόραση, την επόμενη μέρα, βλέποντας έτσι χαλαρό στον καναπέ σου την είδηση, την εκπομπή, ότι η σύντροφό σου είναι παντρεμένη και εσύ δεν το ξέρεις. Άρα αυτός ήταν ο λόγος που τελικά το ζευγάρι ακολουθεί χωριστούς δρόμους και μάλιστα εδώ και περίπου μισό μήνα, έτσι. Ναι. Είναι γιορτές δύσκολες. Ας ελπίσουμε στην επανασύνδεση, γιατί νομίζω πως όλοι εδώ τους θέλουμε μαζί. Κυρίως ο Μακαλιάς έχει σκάσει. Εγώ με το σημερινό δεν ξέρω, έχω αποτρελαθεί, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Τόσο καιρό χτίζαμε αυτόν τον υπέροχο μύθο και αυτό το υπέροχο ζευγάρι. Και ξαφνικά, μια νυχτή μας λέτε ότι από πληροφορίες, άλλη εκπομπή λέει αυτό το πράγμα και χωρίς ένα ζευγάρι. Απαράδεκτο πρώτα απ' όλα για τα δημοσιεύματα αυτά, για την εκπομπή. Δεν έπρεπε να τα βγάζουν στον αέρα χωρίς να το. Έξαλλος είσαι. Ναι, παιδιά. Δώσε την ευχή σου, μήπως το ζευγάρι ξανά είναι μαζί. Το ελπίζω, το εύχομαι. Να πάμε στο Φαντασία να δούμε τον Αργυρό να τον παρηγορήσουμε. Να ζητήσει η Ιλιάνα δημόσια συγγνώμη στον Κωνσταντίνο, εγώ θα έλεγα. Ας έρθει και εδώ στο τι λέει να τη ζητήσει. Να έρθει και η Δευτέρα, είναι καλά. Να το τερματίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανά. Θα σε δούμε.